μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα από την Επιστολή προς Κολοσσαείς. Είμαστε σελίδα 1042, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. Σελίδα 1042, Επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου και 21 εδάφιο. «Και σας, ήτιν εσείς είστε ποτέ απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξεν προς εαυτόν δια του σώματος της αρκός αυτού δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστην, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν, την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου, δια σας, και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, το οποίο είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης, κατά την οικοδομία του Θεού, την εις εμέ δοθήσα δια σας, για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Το μυστήριον το οποίο είναι το αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενναιών, τώρα δε φανερώθη στους Αγίους αυτού, στους οποίους η θέληση ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ως της είναι ο Χριστός σε εσάς η ελπής της δόξης, τον οποίον εμείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, για να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού. Εις τον οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμεως, διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγα αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαδοκία, και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικώς, δια να παρηγορηθώ συν εκαρδία αυτών εν αθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσω συ το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντες στη σαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια να μην σας εξαπατά της με πιθανολογία, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητα της εις Χριστόν πίστη σας. Αμήν. Η χαρά του Αποστόλου Παύλου είναι να βλέπει την τάξη μέσα στην Εκκλησία και τη σταθερότητα στην πίστη μας στο Χριστό. Αυτό τον κάνει να χαίρεται και εξαιτίας αυτού δοξάζει το Θεό. Δηλαδή, εάν ο Παύλος χαίρεται, πολύ περισσότερο χαίρεται ο Χριστός και πολύ περισσότερο θα πρέπει να χαιρόμαστε εμείς αν πραγματικά βλέπουμε στη ζωή μας να υπάρχει η τάξη η πνευματική. Τι σημαίνει αυτό? Να ζούμε σύμφωνα με το Θεό που είναι Θεός τάξεως και ευσχημοσύνης, να ζούμε και να διάγουμε τη χριστιανική μας ζωή κατά τάξη και ιδιαιτέρως με σταθερότητα στην πίστη μας στο Χριστό. Ποιο είναι το αντίθετο? Το αντίθετο είναι αταξία, ασυδοσία. Το αντίθετο είναι κάνω ό,τι θέλω. Ενώ η τάξη τι είναι? Κάνω ό,τι θέλει ο Θεός. Και σταθερότητα στην πίστη μας στο Χριστό τι είναι? Πιστεύω και μένω στερεός στο Λόγο του Θεού. Δεν μετακινούμε. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μας χαρακτηρίζουν. Να μην καταστρέφουμε την τάξη στη ζωή μας, την πνευματική. Να μην καταστρέφουμε την τάξη στην οικογένειά μας, την πνευματική. Να μην καταστρέφουμε την τάξη στην Εκκλησία. Γιατί λυπείται το Πνεύμα το Άγιο όταν βλέπει ατάκτος περιπατούντες. Και ποιοι είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι ατάκτος περιπατούντες?
αυτοί που δεν πείθονται στο Λόγο του Θεού όπως κηρύτεται και όπως εκφράζεται από τους προεστώτες της Εκκλησίας. Ποιος μπορεί να χαλάσει την τάξη σε μια οικογένεια, ένα παιδί, δυο παιδιά, η μητέρα αλλά και ο πατέρας. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί η οικογένεια κατά τάξη και ευσχημόνως. Την τάξη στην Εκκλησία μπορεί να τη χαλάσει ένας άνθρωπος όταν περπατάει ατάκτος. Αλλά και στη ζωή μας την προσωπική μπορούμε να χαλάσουμε την τάξη όταν δεν περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με το Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, στο τέλος της υποθέσεως, γιατί θα δούμε ότι υπάρχει και μία αρχή, είναι πολύ σημαντικό στο τέλος της υποθέσεως να ενδιαφερόμεθα για την τάξη την πνευματική στη ζωή μας που προϋποθέτει εγκράτεια, πειθαρχία, αυτοπειθαρχία και σε αυτό που μας αρέσει να μην ξεφεύγει από αυτό που αρέσει στον Χριστό και σε αυτό που θέλουμε να μην ξεφεύγει από αυτό που θέλει ο Χριστός και σε αυτό που νομίζουμε να μην ξεφεύγει από αυτό που νομίζει ο Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά ευλογημένος και χαίρεται και η Εκκλησία και ο Θεός και ο Χριστός με την ζωή αυτού του ανθρώπου που περπατάει κατά τάξη ευσχημόνος και ιδιαιτέρως μένει στερεός και αμετακίνητος στην πίστη στο Ευαγγέλιο, στην πίστη στο Χριστό, δηλαδή η πίστη του έχει έργο υπακοής στο Λόγο του Θεού. Αυτό όμως είναι το τέλος της υποθέσεως, η αρχή είναι και εσάς οι οποίοι κάποτε ήσασταν αποξενωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια όπως φανερωνόταν από τα έργα σας τα πονηρά, γιατί ο άνθρωπος είναι αποξενωμένος από το Θεό και μάλιστα κατά τη διάνοια σκέφτεται διαφορετικά, τότε τα έργα του είναι πονηρά. Δηλαδή δεν είναι αγαθά, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όμως, παρόλο που είμαστε έτσι, αποξενωμένοι από το Θεό και τα έργα μας ήταν πονηρά, ώστε είχαμε καταντήσει, ήμασταν εχθροί του Θεού, ο Θεός έστειλε το Χριστό για να μας συμφιλιώσει δια του σώματος της σαρκός αυτού και μάλιστα δια του θανάτου. Ο θάνατος του Χριστού μας συμφιλιώνει με το Θεό και με τα αδέρφια μας και με την Εκκλησία. Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε για να συμφιλιωθούμε. Και τι είναι το έργο του θανάτου του Χριστού? Δηλαδή πέθανε ο Χριστός, παρέδωκε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, παρέδωσε τον εαυτό του εις θάνατον. Και θέλω να το δούμε, αδερφοί αγαπητοί, στη σελίδα 1060, πώς ο Θεός μας συμφιλιώνει, εμάς τους εθνικούς ιδιαίτερα, και δια της συμφιλιώσεως που λαμβάνει η χώρα με το θάνατο του σώματος της σαρκός του Χριστού, μπορεί να μας παραστήσει δια της Αναστάσεως αυτού ενώπιον του Θεού και αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Αγίους, δηλαδή ξεχωρισμένους από το Θεό, αμόμους χωρίς μόμο και ανεγκλήτους χωρίς κατηγορία. Και αυτό το κάνει μόνο ο Θεός διά του Ιησού Χριστού που μας συμφιλιώνει μαζί Του. Και μάλιστα μας συμφιλιώνει με το θάνατο του Χριστού. Μας μεταμορφώνει με την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί εμείς αναγεννηθήκαμε, μεταμορφωθήκαμε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αλλά η συμφιλίωσή μας γίνεται με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Και πώς λαμβάνει η χώρα αυτό? Διαβάζω από τη σελίδα 1060, β' κεφάλαιο προς Εβραίους, 14 εδάφιο. Το μέγα μυστήριο της συμφιλίωσης των ανθρώπων, των εθνών, με τα ουράνια, με το Θεό, αλλά και στη γη.
Επειδή λοιπόν ο Χριστός, επειδή λοιπόν τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Θεός, όπως λέει παραπάνω λίγο, έλαβαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από σαρκός και αίματος, δηλαδή επειδή τα παιδιά που μου δώσε ο Θεός, λέει ο Χριστός, είναι και αποτελούνται φτιαγμένοι από το Θεό με σάρκα και αίμα, για να μπορέσω να τους συμφιλιώσω με το Θεό, έπρεπε κι εγώ να μετέχω σαρκός και αίματος. Για ποιο λόγο? Για να καταργήσω δια του θανάτου τη σαρκός, του σώματος της σαρκός μου, τον έχοντα την εξουσία του θανάτου, για τα απαρχή στην ανθρωποκτόνος, του τέσσε το διάβολο. Πώς κατήργησε ο Θεός τον έχοντα την εξουσία του θανάτου με το θάνατό του? Πώς τον κατήργησε? Γιατί πέθανε αναμάρτητος. Ποιος τον σκότωσε? Ο διάβολος. Και σκότωσε αναμάρτητον άνθρωπον, με αποτέλεσμα, καθώς παρέδωκε ο Χριστός αναμάρτητος το σώμα της σαρκός του προς θάνατον, νίκησε, κατήργησε το διάβολο που είχε εξουσία πάνω στο θάνατο. Γι' αυτό και ο Χριστός τη λέει, μη φοβήστε από τον αποκτηνόντον το σώμα και μη έχοντον μηδεμίαν εξουσίαν στην ψυχή, αλλά εγώ θα σας πω ποιο να φοβάστε. Να φοβάστε αυτόν που έχει δυνατότητα και το σώμα να θανατώσει και την ψυχή να τη στείλει στην κόλαση. Στο παντοδύναμο σχέδιο του λοιπόν ο Θεός απέστειλε τον Υιόν του το μονογενή, ενσάρκωσε το λόγο του, του έδωσε από το ίδιο σώμα και από το ίδιο αίμα που έχουν οι άνθρωποι για τους οποίους τον απέστειλε, και ενώ ο διάβολος είχε όλη την εξουσία του θανάτου να θανατώνει αυτούς όλους τους ανθρώπους εξαιτίας της αμαρτίας τους, γι' αυτό έχει εξουσία θανάτου, επειδή ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, εις πολλά πτεωμένα πάντες, δεν υπάρχει ούτε ένας αναμάρτητος. Ο Θεός έστειλε τον Ιησούν τον Ναζωραίο, τον ενσαρκωμένο λόγο του Θεού, ώστε με το θάνατό του, καθώς πέθανε παραμένοντας αναμάρτητος, κατηργήθη ο έχων την εξουσία του να θανατώνει τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον κατήργησε, δηλαδή τον διάβολο, και ελευθέρωσε, καθώς κατήργησε αυτόν που είχε όλη την εξουσία να θανατώνει, ελευθέρωσε όλους αυτούς που δια τον φόβο του θανάτου ήταν εντελώς δια όλου του βίου τους ένοχοι δουλείας και θανάτου. Με το θάνατο λοιπόν του αναμάρτητου κατήργησε αυτόν που είχε εξουσία να θανατώνει τους αμαρτωλούς. Τον κατήργησε. Και δια της καταργήσεως αυτού που είχε εξουσία να θανατώνει τους αμαρτωλούς, συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό, τα ουράνια και τα γήινα. Αλλά και με το θάνατο αυτού συμφιλιώνει και μας. Γιατί ο θάνατος αυτού αποκαλύπτει την αγάπη του Χριστού. Και η αγάπη του Χριστού που πέθανε για μας είναι αυτή που συσφίγγει μας. Και καθώς μας συμφιλιώνει με τον θάνατό του ο Χριστός, ο Θεός με το θάνατο του Χριστού, έρχεται δια της Αναστάσεως που μας δικαιώνει και μας μεταμορφώνει σε Αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε για μας, αδίκως, για τις αμαρτίες μας, ο αναμάρτητος, και αφού πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέστησε τον αποθανόντα αδίκως Ιησού Χριστό, Ιησού Ναζωραίο, τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Και με αυτή την πίστη και την ομολογία μας, μας μεταμορφώνει ο Θεός και μας καθιστά εμάς που είμαστε αποξενωμένοι από το Θεό, εχθροί κατά τη διάνοια
όπως αποδεικνύεται από τα πονηρά έργα που κάναμε, μας μεταμορφώνει σε αγίους, αμόμους και ανεκλήτους. Με μία προϋπόθεση. Εάν επιμένουμε εις την πίστη του Ευαγγελίου, εις την πίστη ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Αν χάσουμε την πίστη αυτή, ή ακόμη διαφορετικά, αν πεθάνει η πίστη μας αυτή επειδή δεν έχει έργα, τότε δεν επιμένουμε στην πίστη και δεν είμαστε μεταμορφωμένοι σε αγίους, αμόμους και ανεκλήτους. Δια της πίστεως μας έσωσε στο έργο του Χριστού, δια της πίστεως μας σώζει και δια της πίστεως μας διατηρεί σε σωσμένους, με την προϋπόθεση να επιμένουμε σε αυτή την πίστη τεθεμελιωμένη, στερεή και μη μετακινούμενη από την ελπίδα του Ευαγγελίου το οποίο ακούσαμε του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήση την υπό των ουρανών. Επαναλαμβάνω, αν επιμένετε στην πίστη σε θεμέλια δυνατά που είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του Χριστού και τα θεμέλια των Αποστόλων που έγραψαν το Ευαγγέλιο του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, αν παραμένετε στερεοί και μη μετακινούμενοι από την ελπίδα που μας έδωσε ο Θεός δια του Ευαγγελίου της αιώνιας ζωής. Αναγεννήθημε εις ελπίδα ζώσα. Επιμένουμε σε αυτή την ελπίδα της αναγέννησής μας ότι υπάρχει σε μας κληρονομιά, άφθαρτος, αμάραντος, αμύαντος που είναι επεφυλαγμένη στους ουρανούς για μας εκείνη την ημέρα. Και με τη δύναμη του Θεού μέχρι εκείνη την ημέρα φρουρούμεθα, φυλατώμεθα, λέει ο Λόγος του Θεού. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ξέρει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα όσα συνέβησαν σε Αυτόν και συμβαίνουν στους άλλους και συμβαίνουν στην ανθρωπότητα, η συμφιλίωση δηλαδή του Θεού με τους ανθρώπους και πιο σωστά των ανθρώπων με το Θεό, είναι εξαιτίας του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αποφάσισε να γίνει διάκονος του Ευαγγελίου, υπηρέτης του Ευαγγελίου. Το να γίνεις όμως υπηρέτης του Ευαγγελίου δεν είναι απλό πράγμα, γιατί εχαρίστη μεν το υπέρ του Χριστού να πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, αλλά εχαρίστη και το να πάσχουμε. Και εδώ τώρα να δούμε τα παθήματα που έχει αποδεχθεί στη ζωή του ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα παθήματα? Ο σταυρός του. Αποδέχεται το σταυρό του. Και πώς το εξηγεί? Χαίρω εις τα παθήματά μου, γιατί ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού, θα το εξηγήσουμε, εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος του αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Εγώ πάσχω, αλλά για χάρη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Δεν πάσχω επειδή φταίω. Πάσχω, ταλαιπωρούμε, κουβαλάω το σταυρό μου υπέρ του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, εάν δεν με ενδιέφερε η Εκκλησία, δεν θα έπασχα καθόλου. Θα καθόμουν στο σπιτάκι μου, θα προσευχόμουν, θα δόξαζα το Θεό και δεν συνέβαινε τίποτα. Όλα θα πηγαίνανε καλά. Όταν όμως αγαπάω την Εκκλησία, με ενδιαφέρει η Εκκλησία που είναι τα αδέλφια μας, που είναι η οικογένειά μας, που είναι η τοπική εκκλησία, τότε, όταν δηλαδή εργάζομαι με αγάπη για να δοξάζεται και να αυξάνεται και να ευημερεί η εκκλησία, τότε έχω έναν εχθρό απέναντι που θα ξεσηκωθεί εναντίον μου και θα φέρει θλίψη στη ζωή μου. Εάν όμως είμαι αδιάφορος,
Για την Εκκλησία δεν ενδιαφέρομαι. Όλα θα πηγαίνουν καλά στη ζωή μου. Δεν είμαι επικίνδυνος στο διάβολο. Δεν δημιουργώ προβλήματα στο διάβολο. Εντάξει, σώθηκες, κάτσε και μην μιλάς καθόλου. Ησύχασε, κάτσε εκεί που είσαι και μην μιλάς καθόλου. Δεν υπάρχει σταυρός. Δεν υπάρχει περπάτημα εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό και ο Χριστός τι είπε. Όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, δύο πράγματα πρέπει να κάνει. Πρώτον, να απαρνηθεί τον εαυτό του, που σημαίνει δεν θέλω την καλοπέρασή μου, δεν θέλω το καλό του εαυτού μου. Και δεύτερον, να πάρει το σταυρό μου. Και ο σταυρός τι είναι? Να πάσχω χάρη του Χριστού. Και ο Χριστός ποιος είναι? Το σώμα του είναι η Εκκλησία. Πάσχω χάρη του σώματος του Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει χαίρομαι όταν πάσχω χάρη του σώματος του Χριστού. Γιατί οι θλίψεις μου είναι αυτές που φέρνουν το καλό στην Εκκλησία. Όσο εγώ θλίβομαι, τόσο καλό γίνεται στην Εκκλησία. Και να το δούμε και πιο συγκεκριμένα. Όταν πιστέψει μια γυναίκα, εάν δεν μιλάει, δεν την ενοχλεί κανείς. Όταν, από τη γυναίκα μου ξέρω, όταν αρχίζει να μιλάει στα παιδιά, ξεσηκώνει το άντρας. Τα παιδιά μου παλιοαιρετικοί, τι κάνεις εκεί? Όταν σώζεται ένας μέσα σε ένα σπίτι, αν δεν μιλάει, δεν συμβαίνει τίποτα. Εάν μιλάει, ξεσηκώνονται. Γιατί ξεσηκώνονται? Γιατί από αυτόν τον ένα θα φέρει σωτηρία ο Θεός. Ένας λοιπόν φτάνει σε μια οικογένεια, ένας φτάνει σε ένα περιβάλλον, ένας φτάνει σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρεθεί, να υψώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού, να αγριέψουνε αυτοί που είναι παιδιά του διαβόλου, γιατί θα τους χαλάσει την ησυχία τους, να τον ταλαιπωρήσουνε, αλλά η ταλαιπωρία αυτή φέχει αποτέλεσμα την καρποφορία. Εάν λοιπόν καλοπερνάμε, σημαίνει ότι δεν εργαζόμεθα για το Θεό. Αν πάσχουμε, σημαίνει ότι δοξάζει το Θεός και θα έχουμε καρπό. Και ο Απόστολος Παύλος χαίρεται. Χαίρομαι για τα παθήματά μου. Γιατί με τα παθήματά μου έρχεται το έργο του Θεού στην Εκκλησία, γιατί ξέρω ότι πάσχω χάριν του Χριστού, χάριν του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία της οποίας εγώ έγινε υπηρέτης. Και πώς υπηρετείς, Απόστολε Παύλε, το Ευαγγέλιο, και πώς υπηρετείς την Εκκλησία? Το Ευαγγέλιο το υπηρετώ με το να κηρύττω και να διώκομαι, την Εκκλησία την υπηρετώ με το να αγαπάω και να διώκομαι. Κάθε υπηρεσία στο Χριστό ή στην Εκκλησία έχει διωγμό. Δεν μπορεί να μην έχει. Έχει ταλαιπωρία. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, εάν η χριστιανική μας ζωή είναι ειρηνική, δεν λέω την ειρήνη του Θεού που βάζει στην καρδιά μας, χωρίς προβλήματα, χωρίς θλίψεις, όλα καλά, χωρίς ταλαιπωρίες, τότε ο διάβολος δεν σε ενοχλεί. Γιατί δεν σε ενοχλεί? Γιατί δεν κάνεις, δεν του κάνεις ζημιά, δεν κάνεις τίποτα. Δεν υπηρετείς ούτε το Ευαγγέλιο ούτε την Εκκλησία. Το πολύ πολύ να υπηρετείς τον εαυτό σου. Κάνω ό,τι θέλεις. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Της οποίας Εκκλησίας εγώ έγινα διάκονος, υπηρέτης, επειδή έτσι προέβλεψε, προνόησε ο Θεός για να μου δώσει αυτή την αποστολή να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Η αποστολή που μου δώσε ο Θεός είναι να εκπληρώσω το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο λόγια, αλλά είναι και έργα. Δηλαδή, κηρύττω, αλλά αυτά που κηρύττω πρώτα τα ζω. Έτσι λοιπόν είναι βέβαιο ότι στη ζωή του ο Απόστολος Παύλος είχε ταλαιπωρίες και δεν θα έπαβε να έχει ταλαιπωρίες μέχρι την ημέρα που θα τον πάρει ο Κύριος στον ουρανό. Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, τι σημαίνει ευσεβώς? Στο έργο του Θεού, στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού, στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Αυτό θα πει ευσεβώς. Ποιοι ήταν οι ευσεβείς στην Παλαιά Διαθήκη? Ο λαός Ισραήλ. Όταν έμενε στο Λόγο του Θεού. Ποιοι ήταν οι ευσεβείς στην Καινή Διαθήκη? Η Εκκλησία του Χριστού. Όταν μένουνε στο Λόγο του Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόνοια, με την οικονομία του Θεού που έδωσε σε μένα την αποστολή να εκπληρώσω το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και τι είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Το λυτρωτικό έργο του Θεού. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου τι αποκαλύπτει? Το λυτρωτικό έργο του Θεού. Πώς ο Χριστός σώζει. Πώς ο Θεός σώζει δια του Ιησού Χριστού. Και όταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου πραγματοποιείται από τους ανθρώπους, ο άνθρωπος αυτός είναι στόχος του διαβόλου και των παιδιών του. Τέλειωσε. Δεν γλιτώνει. Αλλά ο άνθρωπος αυτός χαίρεται γι' αυτό. Γιατί ο Θεός θα του δίνει καρποφορία, του δίνει καρποφορία και ο Θεός έχει ετοιμασμένη στον ουρανό ευλογία και μισθαποδοσία. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας φωτίζει, να περπατάμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που αποκαλύπτει το λυτρωτικό έργο του Θεού όχι μόνο σε εμάς, στην οικογένειά μας, αλλά και σε αυτούς χάριν των οποίων πάσχουμε και σε αυτό θέλω να μείνω. Εάν πάσχεις, χάριν ποιον πάσχεις? Εάν πάσχεις για τις ειδονές σου, δεν έχεις μισθαποδοσία, δεν έχεις καρποφορία. Αν πάσχεις για το έργο του Θεού, για τα παιδιά του Θεού, για το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, τότε η μισθαποδοσία σου είναι μεγάλη. Και αν πάσχεις για το σώμα του Χριστού, ταλαιπωρείσαι, θλίβεσαι, τότε οι θλίψεις θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Γιατί? Γιατί καρποφορείς και δοξάζεται μέσα από τη δική σου καρποφορία και επενείται ο παντοδύναμος Θεός. Δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και δια του έργου του Χριστού. Το λυτρωτικό λοιπόν έργο του Θεού, το οποίο αποκαλύπτεται με το Ευαγγέλιο του Χριστού, ήταν αποκεκριμένο. Από αιώνων και από γενναιών. Δεν το ξέρε κανείς. Μόνο ο Θεός το είχε στην καρδιά του. Ούτε ο διάβολος, ούτε άνθρωποι, κανείς δεν το έξερε. Το είχε κρύψει ο Θεός μέσα του, ώστε όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις ημάς ο Θεός αποκάλυψε δια του Πνεύματος του Αγίου αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Σε εμάς ποιους? Που πήραμε την απόφαση να μην γνωρίζουμε τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτο εσταυρωμένο. Και θα το δούμε παρακάτω που το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτό ήταν αποκεκριμένο. Δεν το έξεραν και δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Και δεν ξέρουν τι. Το έργο του Θεού που δεν μπορεί να το διανοηθεί και να το φανταστεί άνθρωπος. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, αλλά ο Θεός ευδόκησε δια της πορείας της κηρύγματος, όχι να γνωρίσει ο άνθρωπος, αλλά να σωθεί ο άνθρωπος που πιστεύει. Αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο είναι μέγα θαύμα.
αποκαλύπτει πραγματικά το προαιώνιο λυτρωτικό σχέδιο του Θεού με ανθρώπους ασήμαντους, άθλιους, ουτιδανούς, με ανθρώπους ομοιοπαθείς, στους οποίους ο Θεός αποκαλύπτει κατά την πρόνοια κάτι την πρόγνωση, καθώς όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε, ώστε να ομολογούν και να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέει στο 27 εδάφιο ο Απόστολος Παύλος, εις τους οποίους, σε ποιους οποίους, τους Αγίους που φανερώθηκε τώρα, εις ημάς, εις τους οποίους η θέλησε ο Θεός να φανερώσει, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου αυτού εις τα έθνη, και απαντάει, ποιος είναι, ξαναδιαβάζω, ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου εις τα έθνη, και απαντάει, ο Χριστός, που είναι η ελπής της δόξης του Θεού. Ο Χριστός είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρίες. Δεν είναι φιλοσοφίες. Είναι ένα πρόσωπο. Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Ένα πρόσωπο. Και ο διάβολος τι κάνει. Αγωνίζεται να κρύψει αυτό το πρόσωπο και να εμφανίσει άλλα πρόσωπα με τη μορφή των Αγίων και με τη μορφή των Αγγέλων. Είτε με διδασκαλίες Αγγέλων, είτε με παραδόσεις και εντάλματα ανθρώπων. Αλλά η σωτηρία γίνεται δι' ενός ανθρώπου, ο οποίος πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να μας συμφιλιώσει με το Θεό και αναστήθηκε από τον Θεό για να μας δικαιώσει ενώπιον του Θεού. Συμφιλιωμένοι και δικαιωμένοι. Ποιος είναι λοιπόν το πρόσωπο, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος, το πρόσωπο εκείνο που αποκαλύπτεται ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου του αποκεκριμένου προαιώνων, και η απάντηση είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου. Ποιος είναι ο Χριστός? Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Μοναδικό πρόσωπο. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, που συνελήφθη στην Παρθένο τη Μαρία δια Πνεύματος Αγίου. Και είναι αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλε, επαναλαμβάνω, για να μας συμφιλιώσει τους αμαρτωλούς με τον Άγιο Θεό με το θάνατό του. Καθώς κατηρήσε τον έχοντα το κράτος και την εξουσία του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Τον κατήργησε. Καθώς πέθανε αναμάρτητος. Και ο Θεός τον ανέστησε και μας μεταμόρφωσε σε Αγίους, αμόμους και ανεκλήτους. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Είναι φοβερή η σοφία του Ευαγγελίου, φοβερή η σοφία του Θεού, φοβερά τα μυστήρια τα αποκεκριμένα του Θεού εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, μόνο αυτόν κηρύττουμε. Δεν κηρύττεις τίποτα άλλο, Παύλε, τίποτα άλλο. Και ακούστε τι λέει. Αυτόν ο οποίος είναι η ελπής της δόξης και δια το οποίου φανερώνεται ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου, εμείς αυτόν κηρύττουμε. Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν κηρύττεις άλλον, όχι. Δεν κηρύττεις τον Πατέρα, όχι. Χριστόν κηρύττουμε, νουθετούντες με το κήρυγμά μας για το Χριστό, πάντα άνθρωπο. Διδάσκοντες, πάντα άνθρωπο. Άρα λοιπόν, κηρύττοντες το Χριστό, νουθετούμε πάντα άνθρωπο και διδάσκουμε πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, για να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο, πού? Μέσα στο Χριστό.
Δηλαδή, τι είσαι εσύ, Απόστολε Παύλε? Τίποτα. Δεν εκείς ξεγάνωτος. Τίποτα δεν είμαι. Ένας υπηρέτης που ο Θεός προνόησε, μου δώσε αποστολή να κηρύττω το Ευαγγέλιο, που το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Τίποτα άλλο. Αυτό είμαι. Και κηρύττοντας τον Ιησού Χριστόν, νουθετούμε πάντα άνθρωπο, διδάσκουμε πάντα άνθρωπο, ώστε δια του Ιησού Χριστού να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο μέσα στο Χριστό. Η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω είναι ο Χριστός. Πώς θα τελειοποιήσει ο Θεός τους ανθρώπους? Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου μέσα στο Χριστό. Εις το οποίο, λέει τώρα και ο Απόστολος Παύλος, υπενθυμίζοντας τις θλίψεις του και τις ταλαιπωρίες του, εις τον οποίον Χριστό και κοπιάζω αγωνιζόμενος, αλλά όχι, δεν γίνεται αυτό, και είναι φοβερό, αδερφοί, αυτό. Δεν γίνεται με τον κόπο μου. Δεν γίνεται με τον αγώνα μου. Αυτό που μας είπε πριν λίγο, τελειοποίησης παντός ανθρώπου μέσα στο Χριστό, καθώς νουθετεί και διδάσκει πάντα άνθρωπο το Χριστό, αυτή η τελειοποίηση δεν γίνεται από το δικό μου τον αγώνα, ούτε από τα δικά μου τον λόγια, ούτε από τη δική μου την προσπάθεια, αλλά κατά την ενέργεια του Χριστού που ενεργείται μέσα μου με μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, τίποτα δεν κάνει εσύ, τίποτα δεν κάνω. Τίποτα, τίποτα δεν κάνω. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Το μόνο που κάνω είναι, λέω, ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Τα πάντα είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μα αυτό είναι όλο, αυτό είναι όλο. Μα είχες σπουδάσει θεολογία, είχες σπουδάσει, είσαι διδακτός παρά τους πόδας του Γαμαλιέλ. Όλα αυτά τα οποία θεωρούσα ότι ήταν πραγματικά σοφία για μένα, ξέρω ότι ήταν ζημιά. Γιατί αν έμενα σε αυτά, ποτέ δεν θα γνώριζα το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Εάν δεν απαρνηθείς τη σοφία σου, και αυτό ισχύει για μας, αφού ισχύει για τον Παύλο προσωπάλλον για μας, εάν δεν απαρνηθούμε τον εαυτό μας, εάν δεν θεωρήσουμε τα πάντα σκύβαλα, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το έξοχον του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Άλλωστε αλλού λέει ο Παύλος, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είναι εμή. Δεν γίνεται τίποτα, τίποτα δεν μπορούμε να κερδίσουμε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο με τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, και όπως ακριβώς λέει, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη μεγάλη που ενεργείται μέσα μας. Η χάρις του Θεού, η αγάπη του Θεού, η χάρις του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που έρχεται στον άνθρωπο που πιστεύει αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Ιησούν τον Ναζωραίο. Να το δούμε λίγο ανθρώπινα. Σιγά, ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος? Υπήρχε, δεν υπήρχε? Τι ήταν, ένας καλός άνθρωπος? Έτσι λένε οι άνθρωποι. Άλλοι λένε δεν υπήρχε, άλλοι λένε υπήρχε, άλλοι είναι ιστορικό πρόσωπο, άλλοι δεν είναι ιστορικό πρόσωπο. Άλλοι λένε προφήτης. Λένε. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και λέει, εσύ τι λες ότι είμαι?
Ποιος λες ότι είμαι? Οι άνθρωποι λένε πολλά. Σε τι λες ότι είμαι? Τόσο απλό. Και ο Πέτρος τι είπε? Σε είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Πέτρος του λέει, και ο Κύριος τι του λέει του Πέτρου? Σε είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, από αυτήν, πάνω σε αυτή την ομολογία, εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Αυτή την ομολογία θέλει ο Θεός. Να ομολογήσουμε, να πιστέψουμε. Γίνεται να πιστέψουμε? Δεν γίνεται. Μπορείς να πιστέψεις? Δεν μπορείς. Αν εφεμού δεν δίνεται να κάνετε ουδέν. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Είναι απίστευτο. Είναι η μορία του κηρύγματος. Τι μου λες τώρα, άνθρωπε, στον 21ο αιώνα, για έναν, αν υπήρχε και δεν υπήρχε άνθρωπο, τον Ιησού τον Ναζωραίο που ήταν εκεί και γύριζε, ότι αυτός είναι ο Θεός? Άσε με ήσυχο. Τι κουταμά, συγχώρεσέ με Θεέ μου, τι κουταμάρες είναι αυτά? Εν τη σοφία του ο Θεός, με τη μορία του κηρύγματος, σώζει τους πιστεύοντας. Δεν είναι θαυμαστό, αδερφοί? Ή εγώ έχω? Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι απίστευτο αυτό. Υπερθαύμαστο. Ποιος αυτή τη στιγμή όλοι μας είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν. Ποιος μας βεβαίωσε? Είμαστε βέβαιοι ότι ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Μα τι ανοησίες λέτε? Είσαστε βέβαιοι ότι εδώ είναι ο Χριστός? Σιγά, πέθανε. Τον θάψανε. Όμως κάτι έγινε. Ακούσαμε ένα λόγο και τον πιστέψαμε. Ποιον πιστέψαμε? Τον Παύλο. Εγώ πίστεψα τον άλλον. Και πώς τον πίστεψα? Με τη δύναμη του Θεού που ενεργείτο στα λόγια του. Τα λόγια αυτού που μου μίλησε για τον Χριστό, επειδή είναι διαπίστρος για αυτός, γιατί αυτός έχει πιστέψει, ενεργούνε με μεγάλη δύναμη και μεταμορφώνουν εμένα κάνοντάς μας να πιστέψω. Δηλαδή εσύ, ποιος είσαι εσύ? Ο νεαρός, ο μεγάλος, ο μικρός, όποιος σου μίλησε, είπε κάτι. Είπε κάτι το οποίο το πιστεύει όμως. Το έχει πιστέψει, το έχει αποκαλυφθεί. Και ήρθε λοιπόν αυτός ο κάποιος, ο ασήμαντος, ο αγράμματος, και μου λέει, ξέρεις ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Και εγώ το πιστεύω. Μα τι είμαι, βλάκας? Όχι. Τα λόγια του εμπεριέχουν ενέργεια της δύναμης του Θεού που έρχεται και με κάνει να πιστέψω. Φοβερό δεν είναι? Δηλαδή τα λόγια σου δεν είναι λόγια ανθρώπινα. Όπως λέει, δεχθήκατε το λόγο του Θεού σαν λόγο του Θεού καθώς είναι και ενεργείτε ανάμεσα σου πιστεύοντας. Τα λογάκια σου, συγγνώμη που μιλάω έτσι αδελφοί, θέλω να δείξω το ασήμαντο του ανθρώπου. Τα λογάκια σου, τι είσαι εσύ και μιλάς? Θεολόγος είσαι, μορφωμένος είσαι, τι είσαι εσύ και μιλάς? Τίποτα, λέει ο Παύλος. Τίποτα δεν είσαι, τίποτα. Μα δεν ήσουν παρά τους πόδας Γαμαλίλ? Αυτά τα θεώρησα σκύβαλα άχρηστα. Τίποτα δεν είμαι. Αλλά αυτό που είμαι, με έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Και τι λόγια λες? Τίποτα. Ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Και εγώ να το πιστέψω? Θα το πιστέψεις, γιατί τα λόγια αυτά θα έρθουν με τη δύναμη του Θεού μέσα σου και θα σε κάνουν να πιστέψεις. Γι' αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν γίνεται από μορφωμένους ανθρώπους. Εντάξει, μπορεί να είναι και μορφωμένοι, δεν λέω. Αλλά γίνεται από πιστούς ανθρώπους.
Και είναι θαυμάσιο το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί δεν λέει τίποτα. Είναι θαυμάσιο γιατί δεν λέει τίποτα. Τι θα πει δεν λέει τίποτα. Μωρία είναι. Στους μεν Ιουδαίους σκάνδαλο, σε εμάς δε τους Έλληνες μωρία. Και είναι μωρία. Θέλω να σου το ξαναπώ. Κάποιος Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον έπιασαν, αν είναι αληθινός, τον οποίον έπιασαν οι Ρωμαίοι, τον σταύρωσαν, τον έθαψαν και την τρίτη μέρα ανεστήθη. Το είπανε και στους Αθηναίους και είπε καλά περάστε μας τα ξαναπείτε. Όταν άκουσαν για Ανάσταση λέει ελάτε μας τα ξαναπείτε. Έλα όμως που πολλοί από τους ακούσαντες πίστεψαν και δημιουργήθηκε η Εκκλησία στην Αθήνα. Και πώς πίστεψαν? Με την ενέργεια του Θεού που έδωσε στα λόγια του Παύλου δύναμη το Πνεύμα το Άγιο. Με την ενέργεια της δυνάμεως του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο κήρυκας ο αποτελεσματικός του Ευαγγελίου έχει χαρακτηριστικά. Πρώτον ξέρει ότι δεν είναι σοφός. Δεύτερον ξέρει ότι πρέπει να είναι ταπεινός. Και τρίτον ξέρει ότι δεν είναι αυτός που έκανε κάτι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τι να κάνω, τι να κάνεις. Και τέταρτον ξέρει ότι ο Χριστός κάνει τα πάντα. Αμήν. Αμήν. Ο Χριστός κάνει τα πάντα. Ναι Χριστέ μου, είσαι, τι να σου πούμε Κύριε μου, τι να σου πούμε. Τι να σου πούμε. Για σκεφτείτε αυτό το παιδάκι, το βλέπετε. Ξέρει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και, ας πω μια ιστορία. Ήταν ένας αδερφός μας εδώ μέσα, δεν ξέρω αν είναι τώρα. Δηλαδή είναι στην Εκκλησία, ναι,